Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο, εδώ στην Γνώμη Τηλεόραση για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Νέο φορολογικό νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι, ακούμε τι γίνεται την τελευταία περίοδο με τις αντιδράσεις των ελευθέρων επαγγελματιών και των δικηγόρων, οι οποίοι απέχουν από τα καθήκοντά τους εδώ και αρκετό καιρό. Βέβαια, υπάρχουν και αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην Βουλή των Ελλήνων, τις οποίες βεβαίως και σίγουρα έχετε παρακολουθήσει. Πολλοί από εσάς που ίσως μας βλέπετε τώρα και ανήκετε σε αυτές τις κατηγορίες των πολιτών, των φορολογουμένων, ίσως και εσείς νιώθετε ότι κάπου αδικήστε. Αυτό το θέμα, αλλά και τα άλλα θέματα τα οποία ψηφίζονται αυτή την περίοδο, όπως ο νέος νόμος για τα δάνεια των τραπεζών, οι νέοι κανονισμοί που ισχύουν για τα περιβόητα, για να μην πω διαβόητα και φανεί άσχημο, αυτά τα περιβόητα λοιπόν, funds, οι services και όλα αυτά που ακούμε, που ίσως πολλοί από εσάς σας ενοχλούν κάποιες ώρες και ίσως με αγενή τρόπο στο σπίτι σας, αν ίσως χρωστάτε κάποια χρήματα σε τράπεζα, σε κάποιο άλλο οργανισμό. Όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα θέματα θα τα συζητήσουμε σήμερα με έναν έγκριτο δικηγόρο και συγκεκριμένα τον κύριο Θωμά Καλοκύρη, τον οποίο έχω τη χαρά να φιλοξενώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλοκύρη. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου σήμερα εν πρώτης και εν δευτέρης θα πρέπει να πω ότι γνωρίζω ότι είστε σε αποχή εσείς οι νομικοί, αλλά ευχαριστώ που σπάσατε την αποχή και βρίσκεστε μαζί μου σήμερα. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση. Έσπασα την εποχή μου σήμερα για να μιλήσω για την αποχή πρώτα απ' όλα. Έτσι. Με βάση αυτό που την πάσα που μου δίνετε και εσείς. Οι δικηγόροι απέχουμε εδώ και καιρό για το φορολογικό. Θεσσαλονίκη ιδίως αποφασίστηκε συνέχιση αποχής μέχρι το Γενάρη, τις 5 Γενάρη, με πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Μιλάμε για πολύ αυστηρή αποχή. Αυτή την αντίδραση την εκδηλώνουν οι δικηγόροι, αλλά όχι μόνο. Το νέο φορολογικό αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις, αφορά επομένως τον γιατρό, τον δικηγόρο, τον μηχανικό, όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες δηλαδή. Επίσης αφορά οποιονδήποτε έχει μια ατομική επιχείρηση, ένα κομμωτήριο, ένα fast food, ένα mini market, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Επομένως καταλαβαίνετε ότι είναι όλος ο τομέας της αυτοαπασχόλησης ο οποίος θίγεται από αυτό το φορολογικό. Η μεγάλη αδικία η οποία γίνεται, κατά τη γνώμη μας, είναι το τεκμαετό εισόδημα. Και αυτό είναι, νομίζω, κατανοητό σαν έννοια, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει για την τσέπη μας στο τέλος κάθε χρόνου. Πλέον, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όσο και να βγάζουν, θα φαίνεται ότι βγάζουν ένα συγκεκριμένο ποσό, ό,τι και να γίνει. Τεκμαίεται δηλαδή. Ναι. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν αυτά τα κέρδη να προχωρηθούν να πληρώσουν πάρα πολλούς φόρους. Δηλαδή, οι μικροί και οι μικρομεσαίοι είναι αυτοί που πλήττονται ιδιαίτερα από αυτά τα μέτρα και μάλιστα όχι απλά πλήττονται, οδηγούνται σε λουκέτο όσοι δεν καταφέρουν να έχουν κέρδη, όχι τζίρο, περισσότερο από αυτό που ορίζει ο νόμος. Άρα θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά άδικο μέτρο που πλήττει τα μικρά στρώματα. Τώρα, ο δικαιολογητικός λόγος είναι η καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Αλλά κατά τη γνώμη μας είναι λάθος. Πρέπει να χτυπηθεί όμως η φοροδιαφυγή, κύριε Καλοκύρη, αναμφισβήτητα. Εγώ είμαι υπέρ του να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Δεν μπορεί να είμαστε κάποιοι να δουλεύουν να πληρώνουν τους φόρους και κάποιοι να. Και θα το πω πολύ απλά και άκομψα, ίσως, κύριε Καλοκύρη, και δεν είναι και νομικός όρος. Κάποιοι να κλέβουν το ελληνικό δημόσιο και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι οι αδαείς, να πληρώνουν κανονικά. Γιατί και εγώ πληρώνω και αδικούμε. Γιατί ο άλλος να κλέβει, κύριε Καλοκύρη. Ακριβώς έτσι η φοροδιαφυγή είναι και ποινικό αδίκημα, είναι και διοικητικό αδίκημα. Δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά το βλέπω σαν ψυχική αδικία, τέλος πάντων. Σαν αδικία δημοκρατική, να το λέω έτσι. Δεν μπορεί ο κύριος Καλοκύρης να είναι εντάξει ο Παπαδόπουλος να κλέβει. Ακριβώς. Ίσοι δεν είμαστε. Έτσι. Τέλος πάντων. Δεν σας διακόπτω, με συγχωρείτε για την διακοπή. Είναι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και αυτό λέμε όλοι. Αλλά με ποιον τρόπο θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή τελικά, με το να κλείσουμε χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι δεν καταφέρνουν να βγάζουν τα απαραίτητα. Θεωρούμε δηλαδή ότι είναι λάθος τα μέτρα, όχι ο σκοπός. Η καταπολέμηση φοροδιαφυγής είναι σημαντικός σκοπός. Όσο και άδικη και αν είναι η φόρη, στους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες, μπορεί να φτάνει ένα μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός του. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πληρώνονται γιατί είναι φόροι και το λέει ο νόμος. Απλά, σαν πολιτεία, για να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, πέρα από τους ελέγχους που γίνονται, θα πρέπει να δοθούν και κάποια κίνητρα στους πολίτες για να είναι πιο ηθικοί απέναντι στο κράτος. Γιατί πολλές φορές τίθεται και θέμα επιβίωσης σε κάποιους. Δηλαδή, φορολογικά κίνητρα θα είναι αυτά, οικονομικά κίνητρα θα είναι αυτά, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Ας δούμε τι κάνει η Ρουμανία, ας δούμε τι κάνουν
Δεν νομίζω ότι είναι πρότυπο η Ρουμανία για μας. Απλά στον τομέα της φορολογικής πολιτικής έχει υιοθετήσει ο μικρομεσαίος μια χαμηλή φορολογική πολιτική με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα έσοδα τα οποία δηλώνουν επαγγελματίες. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορούν πράγματι να οδηγήσουν. Με λίγα λόγια, να πάμε στον δικό σας κλάδο, κύριε Καλοκύρη. Γνωρίζουμε οι περισσότεροι, ξέρετε, είναι ορισμένα μυστικά τα οποία τα γνωρίζουμε, απλά δεν τα λέμε και δημοσίως, αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά κάποια στιγμή. Υπάρχουν κάποιοι συναδελφοί σας που ίσως δεν κόβουν αποδείξεις, να το λέμε έτσι απλά. Ωραία. Δεν κόβουν αποδείξεις. Γιατί ο Παπαδόπουλος ο Γιώργος, και χρησιμοποιώ εμένα, ίσως δεν μου χρειάζεται, δεν δικαιολογώ πουθενά την απόδειξη που ίσως θα μου δώσει ο κύριος Καλοκύρης ο νομικός. Δεν μου χρειάζεται και λέω, κύριε Καλοκύρη, πώς θα μου δώσει μια απόδειξη κοστίζει αυτό. Στην τύχη τα νούμερα, βέβαια, ξέρω εγώ 10 ευρώ. Πολύ ωραία. Χωρίς απόδειξη πόσο, 6 ευρώ. Πολύ ωραία. Σου δίνω 6 ευρώ και τελειώσαμε. Αυτό μπορεί να αλλάξει, λέτε. Αυτό, ναι. Όχι μόνο δικηγόροι. Όλοι το είπα τώρα επειδή είστε απέναντί μου εσείς, γι' αυτό λέω δικηγόρο. Δηλαδή και η πολιτική μας είναι ένα κόβημα αποδείξεις. Και έχετε το πελάτη, όπως λέτε, καλή ώρα και δεν θέλει να πληρώσει το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι 24% σε εμάς. 24%. Είναι πολυτελεία είστε δηλαδή εσείς. Και είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη πανάκριβη. Άρα θα πρέπει να πληρώσει 24% από το ποσού μόνο σε ΦΠΑ. Και οι πολίτες δεν θέλουν να το πληρώσουν. Έχουμε πρόβλημα. Δεν θέλουν αποδείξεις. Τις κόβουμε με το ζόρι, όπως σας το λέω. Και αυτό γιατί υπάρχει ένας πανάκριβος τελεστής ΦΠΑ, ο οποίος επιβαρύνει τον πολίτη. Στις προτάσεις σας υπάρχει μείωση ΦΠΑ, κύριε Καλοκύρη. Από τους δικηγόρους, ναι. Εδώ είναι πολύ καιρό. Γιατί άλλα επαγγέλματα ελεύθερα δεν έχουν ΦΠΑ. Γιατί δεν έχουν ΦΠΑ, δηλαδή. Οι δικηγόροι έχουν ΦΠΑ και είναι άδικο γιατί δεν έχουμε προστιθέμενη αξία και όλο αυτό το βάρος μετακυλίεται στον πολίτη που θέλει να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Επομένως, είναι ένας φόρος ο οποίος πάει κατευθείαν στην τσέπη του πολίτη όταν θέλει να κάνει το οτιδήποτε στα δικαστήρια. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, να πάμε στο ποινικό μέρος της υπόθεσης φόρο διαφυγή. Πιστεύετε ότι στην χώρα μας, σε σχέση με άλλες χώρες, είτε ευρωπαϊκές είτε όχι, έτσι δεν το περιορίζουμε, είμαστε λίγο πιο λάσκα, να το πω έτσι, ότι δεν υπάρχει τέτοια αυστηροποίηση ή σε σχέση με άλλες χώρες είμαστε αυστηροί, αλλά ίσως, κύριε Καλοκύρη, δεν τηρείται ο νόμος όπως πρέπει ή αργεί να εφαρμοστεί. Έβαλα όλα μαζί τώρα, κύριε Καλοκύρη, αρχίστε όπως θέλετε. Η γνώμη μου είναι ότι και η εμπειρία μου είμαστε πολύ αυστηροί στους ελέγχους. Όταν ένας ελεγκτής μπει σε μια επιχείρηση, είναι πολύ πιθανό να την κλείσει. Και αυτό είναι λάθος. Γιατί όταν κλείνεις παροικές μονάδες, μειώνεις τα φορολογικά σου, δεν τα αυξάνεις. Αυτό γιατί γίνεται. Και γιατί έχουν αυστηρές εντολές ελέγχου και στόχους οι οποίοι τίθενται για το πόσα έσοδα πρέπει να βεβαιωθούν μέσω των ελέγχων, και γιατί τα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν είναι εξαντλητικά. Δηλαδή, αν φοροδιαφύγεις 10 ευρώ, μπορεί ο έλεγχος να σου βγάλει ένα πολλαπλάσιο νούμερο, το οποίο να οδηγήσει σε εξόντωση. Οι έλεγχοι όταν γίνονται, επομένως, οδηγούν σε λουκέτα. Και πολλές φορές όλοι αυτοί που ασχολούμαι, και ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες και όλοι ασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, ζουν με το φόβο ενός ελέγχου. Και αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει η φορολογική παιδεία πριν, στο πώς θα τα κάνω σωστά. Συμφωνώ. Μα αν είσαι σωστός, κύριε Καλοκύρη, γιατί να φοβηθείς τον έλεγχο? Ακριβώς έτσι λέγανε και αυτοί που ελέγχθηκαν, κύριε Παπαδόπουλο. Απλά πολλές φορές. Μπορούν να σου βάλουν κάτι που δεν έχεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβουν και τη τελευταία φορά. Σε ελεγχόμενο που είχε κερδίσει από το στοίχημα κάποια λεφτά. Αστείο παράδειγμα, 200 ευρώ από το στοίχημα. Και μπήκαν στο λογαριασμό του λοιπόν αυτά τα λεφτά. Επειδή δεν πήρε εκείνη τη χρονιά βεβαίωση από τον ΟΠΑΠ που να λέει ότι αυτά είναι έσοδα, ο ελεγκτής του έβαλε ότι αυτά είναι έσοδα τα οποία πρέπει να έχουν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και όλα αυτά. Γιατί σου λέω, εγώ δεν μπορώ να υπογράψω σαν ελεγκτής ότι είναι από εκεί αφού δεν μου δίνει την βεβαίωση την ανάλογη. Τέτοια λάθη. Ναι, εντάξει τώρα κύριε Καλοκύρη, αυτό είναι πολύ τραβηγμένο τώρα. Αυτό λοιπόν τώρα το ξέρει ο συγκεκριμένος και την επόμενη φορά θα φροντίσει να πάρει τη βεβαίωση. Αλλά πολλά άλλα τέτοια. Ακόμα και στο λογαριασμό να σου βάλει η μαμά σου κάτι και να μην συνοδεύεται από ένα παραστατικό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν είναι πάντα λοιπόν να κοιτάμε μόνο τον τύπο, να δούμε την ουσία. Επίσης οι έλεγχοι γίνονται με βάση κάποιου αλγορίθμου σήμερα, οι οποίοι εν μέρει είναι και σωστοί. Δηλαδή για να πάνε ελέγξουν βλέπουν παράδειγμα ποιο έχει πάρα πολλά έξοδα και ελάχιστα έσοδα. Άρα πώς τα έκανε αυτά τα έξοδα. Ή ποιος έχει πολλά έσοδα μένα, αλλά πάρα πολλά έξοδα και δεν δηλώνει κέρδη. Δηλαδή ψάχνουν να βγουν και αυτοί στοχευμένα πού να πάνε. Δεν είναι όμως το πρόβλημα μόνο ο κατασταλτικός έλεγχος. Το θέμα είναι πώς οι πολίτες θα αποκτήσουν φορολογική συνείδηση και εμπιστοσύνη στις φορολογικές αρχές ότι κάνουν αυτό που πρέπει. Αυτό είναι πρέπει να αλλάξει όλη η δομή του συστήματος, κύριε Καλοκύρη, για να γίνει αυτή η ιστορία. Πείτε μου λίγο τώρα κάτι. Πείτε ότι γίνεται ένα έλεγχο. Είναι αυτό που είπατε πριν, για 200 ευρώ στο τζόκερ, ξέρω εγώ. Δεν τα γνωρίζω και καλά τα τυχερά παιχνίδια. Ξέχασα να τα δηλώσω, ρε παιδί μου, εντάξει. Μπήκαν στο λογαριασμό μου, σιγά το έξοδο.
Έρχονται λοιπόν και μου κάνουν λέω, δεν τα δήλωσες. Πολύ ωραία. 5.000 ευρώ πρόστιμο. Ο απλός πολίτης λοιπόν, πώς μπορεί να καταφύγει στην δικαιοσύνη, να προσφύγει, με συγχωρείτε, στην δικαιοσύνη και να δικαιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Ή τζάμπα έξοδα, να το λέω πολύ απλά, νομικά, χαρτόσημα και όλα αυτά που πολύ καλύτερα γνωρίζετε από μένα, θα πάνε χαμένα και αυτά. Ακριβώς έτσι. Όταν είναι μικρά τα ποσά που επιβάλλονται από ένα φορέ εισοδήματος, από κάτι οτιδήποτε, δεν αξίζει να προσφύγει στην δικαιοσύνη, οικονομικά δεν σε συμφέρει. Οικονομικά, μπράβο, αυτό είναι. Αυτό όταν μιλάμε για μεγάλα ποσά όμως, τότε ναι. Αυτό λέω. Έτσι, πάμε στα μεγάλα ποσά, κύριε Καλοκύρη. Έτσι όπως είναι το σύστημα, ναι, είναι άδικο κατά τη γνώμη μου, γιατί πρώτα πληρώνεις και βρίσκεις το δίκιο στα δικαστήρια, αν και εφόσον το βρεις μετά από καιρό. Αν δεν πληρώσεις, συνεχίζει η εκτέλεση βάρος σου. Δηλαδή, βγαίνει το πρόστιμο. Και κατάσχεση που λέει ο λόγος. Κατάσχεση. Πάω στα δικαστήρια, κάνω την προσφυγή μου, πολύ στενά πλαίσια. Αν κάποιος λάβει κάτι τέτοιο, πρέπει σε 30 μέρες να κάνω τι κάνει. Δεν μπορεί να τα αφήσει και να πάει μετά από 2 μήνες σε ένα δικηγόρο, να πάει τότε. Αμέσως. Να τα πάρουμε λίγο πιο απλά, κύριε Καλοκύρη, γιατί καταλαβαίνω, γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα, αλλά ίσως κάποιοι που μας ακούνε τώρα δεν το ξέρουν. Έρχεται λοιπόν το πρόστιμο, το διοικητικό πρόστιμο. Τέλος πάντων, σου ξέφυγε κάτι, τέλος πάντων, έρχεται ένα πρόστιμο στην τάξη των 30.000 ευρώ. Εσύ, ο καταστηματάρχης, να το λέμε, αν γίνει ο έλεγχος σε ένα κατάστημα, ο καταστηματάρχης λοιπόν αμφισβητεί τον έλεγχο αυτόν και λέει: παιδιά, δεν είναι 30.000 ευρώ. Στην τύχη τα νούμερα πάντα είναι 3.000 ευρώ. Προτίθεμαι λοιπόν να σας δώσω 3.000 γιατί έσφαλα, το ξέχασα, οτιδήποτε, αλλά δεν δέχομαι το άλλο. Υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο πληροφορικό ή θα ισχύσει τις εφορίες? Θα πρέπει να κάνει προσφυγή, ενδικοφανή καταρχήν, μέσα 30 μέρες. Όταν σου ήρθε το χαρτί, γράφει κάτω. Απλά να τα πούμε. Ναι. Πρέπει να κάνει ένσταση σε 30 μέρες. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Κάνει την ένστασή σου. Πού την κάνουμε, κύριε Καλοκύρη, και με ποιον την κάνουμε? Ειδικά για τα πρόστιμα φοροδιαφυγής και τα φορολογικά, ναι, η πρώτη προσφυγή είναι ενδικοφανής, λέγεται, η νομικός όρος. Ναι. Και τι σημαίνει? Τι ότι σημαίνει? Γίνεται στο ίδιο το όργανο. Το ιεραρχικά ανώτατο όργανο ελέγχει το ιεραρχικά κατώτερο. Δηλαδή στον προϊστάμενο. Στον προϊστάμενο, ο πολίτης δηλαδή. Ο πολίτης. Χωρίς δικηγόρο. Κανονικά με δικηγόρο. Όταν είναι μεγάλα τα πόσα χρειάζεται δικηγόρο, γιατί είναι τα πράγματα. Ωραία, συμφωνώ, το νομικό πλαίσιο είναι χαοτικό. Αλλά μπορεί και χωρίς δικηγόρο, στο στάδιο αυτό. Ωραία. Από εκεί και πέρα, μέσα μετά την ενδικοφανή, εσύ πρέπει να πληρώσεις. Μπορείς να ζητήσεις αναστολή του 50% πληρώνοντας το άλλο 50%, λέει ο νόμος. Μπορείς να το βάλεις σε δόση και να το ρυθμίσεις. Μπορείς να ζητήσεις και έτσι, με έτσι αναστολή να ζητήσεις την ανασταλή. Αλλά στην πράξη σπάνια αναστέλλεται στο επίπεδο αυτό. Σου λένε δηλαδή στην εφορία, πάνε στα δικαστήρια, κάνω ό,τι θέλεις, αλλά πρέπει να πληρώσεις τώρα. Αν είσαι επομένως μια επιχείρηση που έχει ένα μεγάλο ποσό προστίμου και το αφισβητείς και σου έρχεται βεβαίωση να πληρώσεις, αν δεν πληρώσεις, θα σου κατάσχουν λογαριασμούς, θα σου κατάσχουν εμπορεύματα, θα σου κατάσχουν απαιτήσεις, θα σε κλείσουν. Και είναι την περιουσία. Ακριβώς. Οπότε πολύ συχνά ρυθμίζεται και εκεί εδώ με συγχωρείτε που ίσως βιάζομαι και προτρέχω. Κάνοντας την προσφυγή μου την ειδικοφανή, λοιπόν, περιμένω να εξεταστεί. Εξετάζεται από μια επιτροπή του Δημοσίου, η ΔΕΔ που λέμε εμείς. Ναι, ναι. Η επιτροπή αυτή λοιπόν αποφασίζει για την προσφυγή μου. Συνήθως ακολουθεί τη γραμμή της εφορίας. Από εκεί και πέρα είναι η ώρα να προσφύγω στη δικαιοσύνη. Μόλις βγει η δεύτερη απόφαση που περιμένω, ναι, θα πρέπει να προσφύγω στα διοικητικά δικαστήρια. Στα διοικητικά δικαστήρια η υπόθεσή μου θα εκδικαστεί μετά από 1-2 χρόνια, αν είμαι τυχερός. Τι είπατε τώρα, είναι και 2 χρόνια αυτό. Πρωτοδίκως και αν είμαι τυχερός. Τι τυχερός, να έχετε μέσο θέλει εδώ πέρα. 5 ετία έχω ακούσει, κύριε Καλοκύριε. Αν έχει ένα πρόστιμο σήμερα, ναι, με δεσμεύει για τα επόμενα 4-5 χρόνια σε όλα. Να μην μπορώ να μεταβιβάσω ακίνητα. Να μην μπορώ να κάνω ένα επιχειρηματικό άνοιγμα. Αν δεν το πληρώσουμε δηλαδή, αν δεν πληρωθεί. Βέβαια. Κύριε Καλοκύριε, να ρωτήσω. Πείτε με, πολύ απλά. Σε 2 έτη λοιπόν, αν είσαι τυχερός, γίνεται το δικαστήριο. Πηγαίνει στο δικαστήριο ο πολίτης. Και λέει, ναι, πολίτη, έχεις δίκιο, αντί για τα 30.000 πρόστιμο, πολύ ωραία, έχεις απόλυτο δίκιο, ήταν 2.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 28, σας μιλάω, θα με συγχωρέσετε κιόλας, ίσως θα μου πείτε, μιλάω μπακαλίστικα, αλλά τα λέω πολύ απλά. Και είναι τα 28.000, θα επιστραφούν ποτέ στον πολίτη, ο οποίος ήδη έπαθε την ζημιά αυτή και μπορεί να κλείσει και το μαγαζί του? Πώς θα δικαιωθεί δηλαδή, αυτό θα σας ρωτήσω. Τόσο απλό θα έπρεπε να είναι, όπως το λέτε, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Το πρώτο περιμένουμε είναι να τελειώσει και το εφετείο. Δηλαδή το δημόσιο έχει την τακτική, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι δικομανής. Το δημόσιο είναι μεγαλύτερο δικομανής που υπάρχει. Κάνει εφέσεις παντού, προσφυγές παντού, αγωγές παντού. Δεν αφήνει τίποτα. Απ' τη μία καλά κάνει, γιατί είναι δημόσιο. Να μαζέψει τα χρήματά του, ας πούμε. Ναι, και okay, είναι για όλους. Οπότε εδώ πιθανότατα θα περιμένω να κάνει μια έφεση, να τελειώσει και η έφεση. Ναι. Άλλα 1-2 χρόνια, να τελειώσει και το εφετείο και να βγει μια απόφαση τελεσίδικη. Εκεί το δημόσιο πρέπει να την υπακούσει. Δηλαδή πρέπει να πιστέψει χρήματα. Δεν είναι τόσο απλό όμως όσο ακούγεται. Μπορεί να καθυστερήσει, να κολλήσει σε κάποια υπηρεσία, σε κάποια γραμματεία, ξέρετε πώς είναι το δημόσιο, και να αναγκαστείς να κάνεις και άλλες νομικές ενέργειες για να πάρεις τα λεφτά σου. Και όταν έρθει η ώρα να τα πάρεις πίσω, ως αχρεωστήτος, δεν στα δίνουν έντοκα, στα δίνουν τα λεφτά που πλήρωσες,
και σου αφαιρούν ό,τι χρωστάς από κάτι άλλο. Από κάτι άλλο, αν υπάρχει. Και τα παίρνεις κάποια στιγμή στο μέλλον. Με λίγα λόγια, αγαπητέ κύριε Καλοκύρη, δεν βρίσκεις το δίκιο σου με το ελληνικό δημόσιο. Αυτό θέλω να πει τόση ώρα. Δεν είπα εγώ, είναι κατακλείδι, ας πούμε. Λοιπόν, το σύστημα είναι έτσι που σε αποτρέπει από το να βρεις το δίκιο σου. Αλλά τα δικαστήρια, να ξέρετε ότι βγάζουν πολύ τολμηρές αποφάσεις στη διοικητική δικαιοσύνη. Οι διοικητικοί δικαστές είναι τολμηροί στο να ελέγχουν αν έγιναν σωστά οι έλεγχοι, αν έγιναν σωστά τα πράγματα. Δεν έχω κανένα απολύτως λόγο να αμφισβητήσω αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, η κοινή γνώμη είναι «Όχ, έμπλεξες με τα δικαστήρια». Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Εγώ το έχω ακούσει δεκάδες φορές. «Όχ, έμπλεξες με τα δικαστήρια». Άστα. Όλοι αυτό λένε, κύριε Καλοκύρη. Και γι' αυτό μπράβο σας, κύριε Παπαδόπουλο, που αναδεικνύετε τέτοια θέματα. Γιατί θα έπρεπε να είναι απλό. Για να εμπιστευόμαστε το δημόσιο πάνω απ' όλα. Να ξέρουμε. Ο πολίτης δεν εμπιστεύεται το ελληνικό δημόσιο, κύριε Καλοκύρη. Από εκεί αρχίζουν αυτό που είπατε. Η αρχική δομή ενός συστήματος εμπιστοσύνης πολιτών δημοσίου. Από εκεί αρχίζουν. Και αντίστροφα. Και αντίστροφα. Πολύ σωστά, καλά κάνετε και με διορθώσετε. Και αντίστροφα. Αλλά που πρέπει κάποιο να ξεκινήσει αυτό. Και πιστεύω. Δημοσιογραφικά, δεν είμαι νομικός, ότι αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από το ελληνικό δημόσιο. Σου δείχνω εμπιστοσύνη για να μου δείξεις εμπιστοσύνη. Τόσο απλά. Απλό, κατανοητό και σύντομη διαδικασία ελέγχου της φοδιαφυγής. Συμφωνούμε απολύτως. Για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Όλες αυτές οι δεδαλώδεις ιστορίες και τα νομοσχέδια και τροπολογίες κλπ. Ακόμη και εσείς μπερδεύεστε. Αποτρέπουν τους πολίτες από το να πάνε σε δικαιοσύνη. Συμφωνώ. Κύριε Καλοκύρη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως είπα και στην έναρξη της εκπομπής, θα ήθελα να. Γιατί έχουμε ξανασυζητήσει μαζί και πραγματικά βλέπετε μπροστά τα θέματα. Θέλω να δούμε λίγο τι γίνεται με τα δάνεια των απλών πολιτών. Αντιλαμβάνεστε, με τα περιβόητα, γιατί στην αρχή είπα διαβόητα. Δεν θέλω να συμφωνήσετε να διαφωνήσετε εσείς, εγώ δημοσιογραφικά το λέω. Τα funds και οι services και όλα αυτά που ακούμε. Γιατί από ό,τι διαβάζω από κάποια εφημερίδες και sites ενημερωτικά, πέφτουν καμπάνες. Να το λέμε πολύ απλά. Πέφτουν καμπάνες στα funds και στους services. Δηλαδή, ίσως ο απλός πολίτης μπορεί να βρει και το δίκαιο του. Θα μου τα πείτε όμως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά επιστροφή με τον νομικό, τον κύριο Θωμά Καλοκύρη. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα. Εκλεκτός προσκεκλημένος ο δικηγόρος κύριος Θωμάς Καλοκύρης, με τον οποίο συζητήσαμε για το φορολογικό. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τους νέους νόμους που έρχονται, κύριε, ή ήρθαν, κύριε Καλοκύρη, για τα δάνεια των απλών πολιτών, πολίτης δανειολήπτης τράπεζα, και με τα περιβόητα αυτά, funds, services κτλ. Κάποιες πληροφορίες. Που διαβάζω και εγώ, κύριε Καλοκύρη, δεν είμαι στα δικαστήρια κάθε μέρα, ότι τα ελληνικά δικαστήρια άρχισαν και φέρονται ίσως καλύτερα στους Έλληνες πολίτες σε σχέση με αυτά τα funds που έχουν αγοράσει ένα δάνειο που κάποιος χρωστούσε στην τύχη 50.000 ευρώ και το αγόρασαν με 5 ή με 10.000. Και ζητάνε βέβαια τα 50 και τα λοιπά, αντί η τράπεζα να τα δώσει στον ίδιο τον πολίτη. Τέλος με μια μεγάλη ιστορία, τα έχουμε ξαναπεί. Τι έχει αλλάξει πάνω σε αυτά και κυρίως πώς μπορεί, κύριε Καλοκύρη, με νέα νομοθεσία, με τα νέα νομοσχέδια, με τις νέες τροπολογίες, εσείς ξέρετε, να προστατευτεί καλύτερα ο Έλληνας πολίτης από όλα αυτά που ανέφερα πριν. Κύριε Παδόπουλε, λυπάμαι που θα απογοητεύσω αυτούς που μας βλέπουν, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό ως προς τον τρόπο κατάσχεσης και πληστηριασμού των ακινήτων από τα fund και τους services. Έχω ακούσει ότι το 24 θα. Επιστρέφουν, θα γίνουν πολύ περισσότεροι πληστηριασμοί. Ψηφίστηκε, ναι, ακριβώς έτσι. Ψηφίστηκε ένας νόμος λοιπόν και ακούσαμε πολύ προπαγάνδα, κατά τη γνώμη μου, για το τι είναι αυτός ο νόμος. Ναι, και εστιάζαν στο τι, στο ότι δίνει το δικαίωμα, λέει, στον δανειολήπτη να ενημερώνεται για τις οφειλές του. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Το ότι θα γίνεται πλέον από το 24 και μετά πιο θεσμικά, μέσω μιας πλατφόρμας, είναι σαφώς μια θετική εξέλιξη. Αλλά δεν είναι κάτι για να πανηγυρίζουμε. Το ότι δεν έχουν δικαίωμα να εκβιάζουν, να απειλούν και να φέρονται άσχημα, επίσης το θεωρώ αυτονόητο. Και ήταν κάτι που προϋπήρχε σαν διάταξη. Απλά πλέον πιο θεσμικά προβλέπονται κυρώσεις. Δηλαδή, οι καταγγελίες πολιτών θα οδηγούν θεωρητικά τουλάχιστον σε κυρώσεις. Αυτά είναι τα μεγάλα βήματα τα οποία πανηγυρίσαμε. Κατά τα λοιπά, αρμόδια για την εποπτεία είναι πάλι η Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή, η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει και τις εταιρείες διαχείρισης. Οι εταιρείες διαχείρισης είναι αυτές οι εταιρείες που είναι εδώ στην Ελλάδα, είναι παρατήματα των τραπεζών ή συναφείς και κάνουν διαχείριση των δανείων. Τα fund όμως είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι φαντάσματα σε εξωτερικό, σε πόλεις Δουβλίνο και. Ναι, με κάτι περίεργες χώρες. Κάτι περίεργες χώρες που δεν τις αγγίζει τίποτα. Από εκεί και πέρα, με το νέο νόμο, αντί να βοηθηθεί το έργο μας της δικαιοσύνης στο να σταματήσει
τον τρόπο διαχείρισης των δανείων από τα φαν διευκολύνεται. Κάθε φορά δηλαδή βρίσκουμε με λόγους ανακοπής, λόγους να σταματάμε πληστηριασμούς. Ένας τελευταίος λόγος, ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούσαμε και έχω βγάλει αποφάσεις τέτοιες, ότι δεν μας στέλναν ολόκληρες συμβάσεις διαχείρισης δανείων και όλα αυτά που δείχνουν ότι τελικά το δάνειό μου το έχει κάποιο στην Ιρλανδία και όχι κάποιο στην Ελλάδα, π.χ. Τώρα λοιπόν απλοποιείται η διαδικασία. Λέει ότι με μια απλή σύμβαση του διαχειριστή με το fund, η οποία θα φτάνει μια περίληψή της, θα μπορεί να αποχωρήσει πληστηριασμό. Θέλω να πω, βγαίνουν εμπόδια αντί να μπαίνουν από τους πληστηριασμούς σιγά σιγά και με το νέο νομοθέτημα. Τα fund και οι services αποκτούν και πάλι δικαίωμα θεσμικά και με νέο νόμο να κάνουν τα πάντα. Μάλιστα, μπορούν να διαχειρίζονται περιουσία και μπορούν ακόμα και να διαχειρίζονται και ακίνητα που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό τους. Μπορούν να δίνουν και δάνεια πλέον. Τα ίδια και τα fund και οι services. Δηλαδή, θα είναι τράπεζες χωρίς να είναι τράπεζες. Χωρίς να έχουν το πεπτικό πλαίσιο και χωρίς να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις ως προς τα μερίσματα και όλα αυτά. Θα κερδοσκοπούν δηλαδή σαν τράπεζες χωρίς να είναι. Και πέρα από αυτά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία αξίζει ένα σχολιασμό σύντομος. Δημιουργούνται λογαριασμοί των fund, στους οποίους στους λογαριασμούς θα μπαίνουν τα λεφτά που εισπράττουν τα δάνεια για να τα αποδώσουν, τους services μάλλον, συγγνώμη, για να τα αποδώσουν τα fund. Αυτοί οι λογαριασμοί λοιπόν ορίζονται ακατάσχετοι. Δηλαδή, αν εγώ χρωστάω, μπορεί να με κατασχέσουν ότι έχω και δεν έχω. Αν όμως το fund έχει κάποιο θέμα, δεν μπορώ να το κατάσχω. Δεν μπορεί, ακατάσχετη. Και απέναντι και στο δημόσιο κιόλας ακατάσχετη. Στη δημόσια περιουσία και στους φόρους και σε όλα αυτά. Το αντίθετο με ό,τι λέγαμε τον Έλληνα πολίτη που αύριο το πρωί το ελληνικό δημόσιο σου κάνει ό,τι θέλει. Κανείς άλλος δεν έχει ακατάσχετο λογαριασμό, μόνο τα fund προς το παρόν στην Ελλάδα και services. Άρα βλέπουμε πάρα πολλές διατάξεις οι οποίες δείχνουν ότι όχι μόνο δεν διευκολύνει στους ανολήπτες, αλλά βγάζει ένα-ένα τα εμπόδια ώστε να κινηθούν γρήγορα οι πληστηριασμοί των νέων χρόνων. Τότε γιατί αυτοί οι πανηγυρισμοί, σε εισαγωγικά η λέξη, κύριε Καλοκύρη, από κυβερνητικά χείλη, από κυβερνητικά στελέχη, ότι εμείς κάνουμε με τα φαντς κλπ. Υπέρ των δανειοληπτών κλπ. Ανάποδα μου τα λέτε τώρα. Δύο πράγματα υπάρχουν. Πολλοί που μιλάνε δεν έχουν διαβάσει τον νόμο. Και αυτό το έχουμε δει πολλές φορές. Ακούνε και αυτοί τι λένε οι άλλοι κυβερνητικοί. Βλέπουμε διάφορους να λένε για τους νόμους χωρίς να έχουν οι ίδιοι οι βουλευτές, ενώ εκεί που υπήρχαν. Βουλευτές. Να έχουν κάτσει να διαβάσουν τελικά τι ψηφίζουν. Και αυτό πιστέψτε με, δεν διαβάζουν, ψηφίζουν. Ακούνε τι λένε οι άλλοι. Το άλλο είναι το ότι εστιάζουν στα καλά, σε εισαγωγικά καλά του νόμου. Ναι. Δηλαδή στην υποχρέωση να ενημερώνουν. Στο ότι θα πρέπει πλέον να θα έχουν πρόστιμα άμα δεν συμπεριφέρονται καλά. Στο ότι θα πρέπει να έχουν διαδικασίες παραπώνων. Αυτά αυτονόητα είναι, κύριε Καλοκύρη, που μου λέτε τώρα. Ακριβώς. Και αυτό να σημάνω ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία. Δηλαδή δεν το σκέφτηκε ξαφνικά η κυβέρνηση, α, θα κάνουμε αυτό το νόμο. Ήταν ευρωπαϊκή οδηγία που ενσωματώθηκε. Που θες, δεν θέλεις, δηλαδή την εκτελείς με λίγα λόγια. Την ενσωματώνεις κάποια στιγμή. Οπότε αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διατάξεις για τους ευάλωτους που είναι λίγο πιο ευνοϊκές. Πάμε σε αυτό τώρα, κύριε Καλοκύρη, για τους ευάλωτους. Ευάλωτα νοικοκυριά, είχα διαβάσει στο άλλο, βέβαια δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, ότι είναι περίπου το 7 με 10% των κόκκινων δανείων. Και πολύ μπορεί να λέω. Αυτό είναι το ποσοστό που αφορά η ευνοϊκή διάταξη του ευάλωτου. Όλοι οι άλλοι μένουν εκτός. Ευάλωτος είναι αυτός που δικαιούται επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Δηλαδή είναι σε τέτοια θέση που δεν μπορεί να διαβιώσει, είναι το όριο διαβίει κάτω από τις στόχες. Άρα μιλάμε για πραγματικά αδύναμους πολίτες. Αυτοί πραγματικά αδύναμοι πολίτες. Πόσοι είναι αυτοί, κύριε Καλοκύρη, δεν είναι πολύ. Κοντά στο 7% των κόκκινων δανείων. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Δεν έπρεπε αυτό λίγο να μεγαλώσει, κύριε Καλοκύρη. Το ποσοστό είναι δηλαδή. Το κάτω από το όριο της φτώχειας πόσο είναι, 200 ευρώ το μήνα, 300, δεν ξέρω κάπου εκεί είναι. Είναι περίπου το, για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, βέβαια αυτοί που αλλάζουν δεν είμαι σίγουρος, είναι 6 με 7.000 ένα άτομο. Το έτος. Το έτος. Και προσαυξάνεται ανάλογα με τα άτομα του νοικοκυριού κατά 2.000, από ό,τι θυμάμαι. Το ζήτημα είναι ότι τους περισσότερους δεν τους αφορά. Αυτούς που αφορά όμως, και ακόμα και εκεί υπάρχουν παγίδες, γιατί σου λέει ότι σε προστατεύω από πληστηριασμό μεν, αλλά όταν ανοίξει ο πτωχευτικός για τα ευάλωτα, γιατί ανοιχτός είναι μεν, αλλά δεν υπάρχει ο φορέας που θα αγοράσει το σπίτι σου, θα σου πάρουμε το σπίτι και θα το νοικιάζεις. Δηλαδή και εκεί δεν είναι πανάκια, δεν είναι ότι σβήνω το δάνειό σου ή σταματάς να χρωστάς, απλά μπαίνεις σε ένα προστατευτικό πλαίσιο για να μπορείς να μένεις στο σπίτι σου. Αυτή είναι η διαφορά. Και τέλος για τον εξοδικαστικό, που αλλάζει κάτι ο νόμος και πολλοί μου λένε. Θέλω να μπω στο νέο εξοδικαστικό. Δεν είναι νέο εξοδικαστικό, είναι ο ίδιο ακριβώ. Απλά μπήκαν κάποιοι αλγόριθμοι που βελτιώνουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή, πολύ απλά. Έχω ένα σπίτι που κάνει 100.000 μόνο, τίποτα άλλο. Και χρωστάω 400.000. Ναι. Πλέον και μέσω του εξοδικαστικού έχω μεγάλε προσδοκίε για κούρεμα. Γιατί με βάση του αλγόριθμου, 100.000 περιουσία, 400.000 στο σπίτι, αν πληστηριαστούν όλα θα πάρουν 100.000 τράπεζε. Άρα τα 400 πρέπει να μειωθούν αρκετά. Καταλάβατε. Αυτοί οι αλγόριθμοι λοιπόν βελτιώνουν λίγο τις ρυθμίσεις. Αλλά και πάλι το λάθος ήταν ότι για άλλη μια φορά δεν υποχρεώνονται οι τράπεζες να μπαίνουν μέσα και να δίνουν προτάσεις.
πρώτον. Και το δεύτερο είναι ότι μόνο για τους ευάλωτους είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν οι τράπεζες και να μπαίνουν σε συγκεκριμένες προτάσεις. Για τους υπόλοιπους είναι στην κρίση της τράπεζας. Με λίγα λόγια, να μην σας κουράζουμε τα νομικά, δεν άλλαξε τίποτα ουσιοδός. Ίσα-ίσα βλέπουμε να εντείνονται οι πιέσεις μετά την αποχή των δικηγόρων, μετά το Γενάρη δηλαδή. Θα το καταλάβουν οι δανειολήπτες αυτό. Θα έρχονται περισσότερες κατασχέσεις, γιατί οι στόχοι είναι να εκπληστηριαστούν ακίνητα και στο 24 και στο 25 και να καθαρίσουν τα κόκκινα δάνεια με σκοπό το κέρδος ορισμένο. Μάλιστα. Δεν μου τα είπατε καλά. Δηλαδή, καθόλου αισιόδοξα. Εντάξει, έτσι. Αφού το προβλέπει ο νόμος, έτσι θα είναι. Αυτό που κυκλοφορεί ευρέως, κύριε Καλοκύρη, γιατί είστε μάχημος δικηγόρος και τα βλέπετε καθημερινά, ότι τα ελληνικά δικαστήρια, ωραία, έχουν δικαιώσει ανθρώπους, δανειολήπτες, έναντι όλων αυτών που μόλις αναφέρατε. Φανταστείτε, δηλαδή, ο καθένας μπορεί να κάνει τι θέλει. Δεν φανταστείτε, το φαν τώρα μπορεί να δώσει και δάνειο. Δηλαδή, σχεδόν ιδιωτική τράπεζα είναι, έτσι. Να τα λέμε τα πράγματα απλά. Αυτό ακριβώς. Ακατάσχετοι λογαριασμοί, δηλαδή, don't touch. Δηλαδή, δεν αγγίζουμε, ας πούμε, έτσι. Πώς μπορεί να προστατευτεί, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος, κύριε Καλοκύρη. Τα δικαστήρια έχουν δικαιώσει πολλές φορές δανειολήπτες, πάρα πολλές φορές. Ναι. Απλά λέμε τι λέει ο νόμος και σχολιάζουμε. Για να προστατευτεί κάποιος, όταν του έρθει μια διαταγή πληρωμής και του λέει στο όνομα του ελληνικού λαού πλήρωσε αυτό το ποσό, μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια με ανακοπή. Και εκεί να προβάλλει τους χειρισμούς του, να προσπαθήσει να κυρώσει την προσπάθεια του φαντ να φτάσει στην κατάσχεση. Αυτό είναι το βασικό μέσο άμυνας, η ανακοπή. Ένα δικαστήρις, δηλαδή, ένας δικαστής προσπαθεί να πιστεί να σταματήσει τις ενέργειες. Τη διαδικασία. Τη διαδικασία. Πληστηριασμού. Ναι. Και πάλι συνεχίζει να χρωστάς όμως, έτσι. Ναι, δεν σταματάς να χρωστάς. Πας να βρεις κάποιες άκρες. Πας να τους σταματήσεις, να τους μπλοκάρεις. Από εκεί και πέρα όμως. Αυτό το στάδιο τι γίνεται τώρα. Δεν σου δίνουν δυνατότητες νομικά, νομοθετικά, ναι, να κάνεις πολλά πράγματα σαν δανειολήπτης. Έχεις κάποιες δυνατότητες που σου δίνει ο πτωχευτικός νόμος. Γενικότερα προωθούν τον πτωχευτικό νόμο. Συνειδητά. Τι λέει αυτός. Θα θες να μπεις στον εξοδικαστικό. Μπες στον εξοδικαστικό. Για να μπεις όμως πρέπει να έχεις κόκκινο δάνειο. Και αυτό είναι άδικο επίσης. Δηλαδή, αν το δάνειο το πληρώνεις κανονικά, δεν μπορείς να μπεις. Πρέπει να έχεις επιδείνωση 20%. Που κάποιους αναγκαζόμενοι σου λένε σταμάτα να πληρώνεις για να μπεις. Παράνοια. Είναι αδικία είναι δηλαδή ουσιαστικά αυτό. Δεν μπορείς να βρεις άκρη εκεί. Υπάρχει εξυγίανση της επιχείρησης. Δεν θα πω άλλο. Δεν βρεις και άκρη εκεί. Πτωχεύεις. Και όταν πτωχεύεις και δεν είσαι ευάλωτος, ευστοποιείται ότι έχεις και δεν έχεις. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο προωθείται της πτώχευσης. Και προωθείται από την έννοια ότι δεν υπάρχει ούτε νόμος Κατσέλη, ούτε άλλο νομοθέτημα στο οποίο μπορείς να υπαχθείς για να πετύχεις κάτι άλλο. Μπορείς να προσφύγεις δικαστικά, βέβαια, ο καθένας μπορεί να πάει να κάνει αγωγή ή οτιδήποτε, αλλά αυτή είναι μια διαδικασία κοστοβόρα, χρονοβόρα και δεν μπορούν να το κάνουν και 100.000, 200.000, 300.000 δανειολήπτες, θα το κάνουν 10, 20%. Συμφωνούμε. Ολοκληρώνοντας, κύριε Καλοκύρη, ποια θα ήταν η νομική σας συμβουλή για κάποιους ανθρώπους? Είπατε ότι τελειώνει η εποχή των δικηγόρων 5 Ιανουαρίου και από εκεί και μετά. Μάλλον και από ό,τι έχουμε διαβάσει και το επιβεβαιώνετε και εσείς, θα υπάρχουν πληστηριασμοί κλπ. 2-3 βασικές συμβουλές, να το πω, ενός εγκρήτου νομικού προς έναν συμπολίτη που σας βλέπει τώρα, μας βλέπει τώρα, τι μπορεί να κάνει αν του έρθει αυτό στο, πώς μου το είπατε, στο όνομα του ελληνικού. Διαταγή πληρωμής. Στο όνομα του ελληνικού λαού. Απλά το λέω γιατί πάνω θα γράφει στο όνομα του ελληνικού λαού. Στο όνομα του ελληνικού λαού, μπράβο. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει, τρεις άμεσες κινήσεις που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Εάν έρθει τέτοιο χαρτί, άμεσα επικοινωνούμε με ένα νομικό. Γιατί θα πρέπει να γίνει μια ανακοπή πολύ σύντομα. Άρα, μας έχετε αυτό το χαρτί, απευθυνόμαστε στο νομικό μας ή σε κάποιο νομικό που χειρίζεται τέτοια ζητήματα για να μας συμβουλεύσει πώς θα πάνε δικαστικά. Ένα αυτό. Δεύτερο, αν από την εισπρακτική μας μιλάνε άσχημα, μας βρίζουν, μας φωνάζουν, μας απειλούν με κατασχέσεις με οτιδήποτε, όχι μόνο μπορούμε να πάμε στο δικηγόρο μας και να κάνουμε αγωγή να ζητήσουμε ακόμα και αποζημίωση, αλλά καλό είναι να τους καταγγέλουμε. Πώς θα αποδειχθεί αυτό, κύριε Καλοκύρη? Θα πει ο άλλος, εγώ δεν είπα τίποτα. Έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε τις συνομιλίες. Από εκεί είμαι φαντασίας του κυρίου. Έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε τις συνομιλίες. Ξεκινάμε από εκεί. Α. Δικαιούμαστε να ζητήσουμε τις συνομιλίες για ένα χρόνο πίσω. Και μας στέλνουν σε CD, σε φλασάκι, σε αυτά. Οπότε. Εισαγγελέας, όχι εμείς. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες διαχείρισης να δίνουν συνομιλίες. Δεν υποχρεούνται τα δικηγορικά γραφεία. Με εντολή εισαγγελέα πάντα. Χωρίς εντολή εισαγγελέα. Το λένε. Κλείσει, ηχογραφείτε. Και αν κάνω αίτημα, εγώ έχω δικαίωμα. Μπορώ να ζητήσω τις συνομιλίες μου. Μπορεί να σας δώσουν όμως, κύριε Καλοκύρη, σε 5 χρόνια ή ποτέ. 5 χρόνια δεν θα κάνουνε. Κάνα χρόνο σίγουρα. Πού να βρεις το δίκιο σου. Όταν μπαίνει δικηγόρος, πάντα αλλάζει βέβαια. Η τακτική πολλές φορές εκμεταλλεύονται ανυπεράσπιστο του πολίτη. Άρα θέλω να πω να καταγγείλουμε τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Γιατί δεν είναι ανεκτές. Και τρίτον, να σκεφτούμε έναν τρόπο ρύθμισης. Όχι ότι θα βρούμε τη λύση εύκολα, αλλά να δούμε μήπως αξίζει να μπω στον εξοδικαστικό. Μπορεί να μην συμφωνούμε με πολλά, αλλά ίσως είναι μια επιλογή για κάποιους.
να αξίζει να πάω να ρυθμίσω, να κάνω κάτι, να κάνω κάτι, να μην βρεθώ σε θέση, σε δικαστήριο, δηλαδή να μπορέσω να αποφύγω όσο μπορώ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, άμεσα σε νομικό, γιατί ίσως ξέρετε καλύτερα και κυρίως τους καινούργιους τροπολογικούς και νόμους. Κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μου. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Καλή χρονιά να έχετε. Καλές επιτυχίες στην δουλειά σας και στην προσωπική σας ζωή. Πιστεύω να τα ξαναπούμε. Θέλω να παραμείνουμε σε αυτά τα θέματα, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα που τρέχουν. Ας πούμε, οι τηλεφωνικές απάτες. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, απατεώνες είναι, κύριε Καλοκύρη, τίποτα παραπάνω, που χρησιμοποιώντας ίσως κάποιες. Άλλους τρόπους μπορούν να παίρνουν λεφτά από ηλικιωμένους αλλά και από νεότερους ανθρώπους κτλ. Και να τους εκμεταλλεύονται. Όλα αυτά όμως θέλουμε να μου τα πείτε και πώς κυρίως μπορεί να προστατευτεί ο πολίτης αφού καταλάβει την απάτη. Αν την καταλάβει. Έτσι, πού να τους βρει αυτούς. Θέλω να τα πούμε όμως σε μια άλλη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά.